Οι φοιτητές δίνουν τη μάχη τους σε ένα περιβάλλον το οποίο δυσκολεύονται να χαρτογραφήσουν. Οι εργοδότες δεν βρίσκουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Την ανάγκη ευθυγράμμισης μεταξύ της επιχειρηματικότητας, του εκπαιδευτικού συστήματος και των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας, διαπιστώνει η μελέτη που πραγματοποίησαν από κοινού η EY, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Endeavor Greece. Μεταξύ των προτάσεών μας είναι η ριζική επανειδίκευση 70.000 περίπου ανέργων μαθηματικών, φυσικών και μηχανικών σε νέα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα αναλυτές δεδομένων. Οι σπουδές με εξαίρεση τα μεταπτυχιακά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Το 53% των αποφύτων των ελληνικών πανεπιστημίων παρακολουθούν αντικείμενα σπουδών που δεν συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Την ίδια ώρα, σε έναν τομέα αιχμής όπως η πληροφορική, κατευθύνεται μόνο το 4% των φοιτητών, παρά την πρόβλεψη για 750.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη ως το 2020. Η ανεργία ακόμα είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, είναι ακόμα στην τάξη του 20-21-22%. Παρόλα αυτά, η μεριά των επιχειρήσεων παραπονιέται ότι δεν μπορεί να βρει τους ανθρώπους τους οποίους χρειάζεται. Δυστυχώς, ακόμα οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες να έρθουν κοντά στους νέους, αλλά και κοντά σε εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι ώρα αυτή η προσέγγιση σιγά σιγά να επιταχυνθεί και να γίνουν βήματα προς μια κατεύθυνση όπου εκπαίδευση, αγορά εργασίας και επιχειρήσεις έρχονται πλέον σε ένα κοινό βηματισμό. Με εξαίρεση τον τουρισμό, η επιχειρηματικότητα δεν στρέφεται σε κλάδους που παρουσιάζουν ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως η παραγωγή τροφίμων, η ενέργεια και η έρευνα. Διαπιστώνεται όμως ότι η πρώτη επιλογή των νέων επιχειρηματιών παραμένει ο κατεξοχήν εξωστρεφής κλάδος της εστίασης.